Τη δική του πρόταση για την πάταξη της φοροδιαφυγής κατέθεσε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, καθώς η ΕΣΕ έχει επανειλημμένως ζητήσει την απλοποίηση και τη διατήρηση του μέτρου των αποδείξεων με την εφαρμογή της online σύνδεσης των εμιακών μηχανών με τη ΔΟΗ για την βεβαίωση και απόδοση του ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Ωστόσο, όπως τονίζει, η απόδειξη ελληνικής πόλης έχει μετατραπεί σε λαχείο, καθώς αρκετοί έμποροι προκαλούν την τύχη τους. Όπως όμως τονίζουν οι ίδιοι επαγγελματίες, η κυριότερη απάντηση στη μάστιγα αυτή είναι η εδραίωση φορολογικής συνείδησης. Ουσιαστικά αυτό θα μειώσει την φοροδιαφυγή πιθανότατα ή μάλλον θα λύσει προβλήματα άλλα. Ας πούμε δεν έχουν δώσει 1,5 περίπου περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ συνάδελφοι επαγγελματίες. Οπότε αυτό θα το μειώσει αυτό το φαινόμενο. Δεν θα λύσει όμως το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, ουσιαστικά το να μην κόβονται αποδείξεις, είναι πριν περάσει από το ταμείο. Πιστεύω ότι η λογική φορολόγηση θα μειώσει αρκετά την φοροδιαφυγή και ουσιαστικά θα την εκλείψει αν ανοίξουν κάποτε οι τράπεζες τα ταμεία τους και δώσουν περισσότερο χρήμα στην αγορά. Να μην συζητάμε άλλο για περισσότερες επιβαρύνσεις, να μην συζητάμε άλλο σε μισθωτούς, σε συνταξιούχους και σε επαγγελματίες, να μην συζητήσουμε άλλο για μεγάλωμα των εισφορών, να σταματήσει αυτή η υπερφορολόγηση και πιστεύω ότι η χρηματοδότηση και των οικοκυριών και φυσικά και των καταστηματαρχών θα λύσει κάπως αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή θεωρείτε ότι εάν τελικά εφαρμοστεί αυτό το μέτρο που ζητά και η ΕΣΕ μπορεί να λειτουργήσει ή όχι στην αγορά αυτό? Μπορεί να λειτουργήσει. Μπορεί να λειτουργήσει αυτό το μέτρο, απλά δεν είναι αυτό που θα σταματήσει τη φοροδιαφυγή. Τη φοροδιαφυγή θα τη σταματήσουν άλλα μέτρα. Καταρχήν να γίνονται πιο συχνοί έλεγχοι στην αγορά και να αποκτήσουμε όλοι μας κάποτε φορολογική συνείδηση. Εκείνο που βλέπω να ζορίζει αυτό το διάστημα είναι ότι η υπερφορολόγηση λειτουργεί αρνητικά. Μην ξεχνάμε ότι το 1 τέταρτο των εισπράξεών μας είναι ΦΠΑ. Μην ξεχνάμε ότι όλοι οι μισθωτοί έχουν χάσει ένα μεγάλο κομμάτι αξίας των μισθών τους και οι τράπεζες, ουσιαστικά οι διευκολύνσεις που κάνουν είναι μηδαμινές. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή στην αγορά δεν κυκλοφορεί χρήμα. Ωστόσο και οι ίδιοι παραδέχονται πως η εδραίωση φορολογικής συνείδησης δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 2 χρόνια, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι δεκαετίες μπροστά και μάλιστα μέσα σε ένα αρνητικό οικονομικό περιβάλλον με επιβολή δυσβάστακτης φορολογίας και συνεχή συρρήκνωση των εισοδημάτων. Είναι δύσκολο να διαμορφώσει φορολογική συνείδηση μέσα σε 2 χρόνια. Τα άλλα τα κράτη τη διαμορφώνουν εδώ πέρα και 15, 20, ίσως και 30 χρόνια. Δεν μπορείς μέσα σε 2 χρόνια να αλλάξεις φορολογική συνείδηση σε όλο τον... Και μάλιστα με τόσο έντονα δεδομένα, κουρέματα συντάξεων, κουρέματα μισθών κτλ. Είναι πολύ δύσκολο. Στις επόμενες μέρες πάντως ο εμπορικός κόσμος θα κληθεί στην πράξη, καθώς καλείται να περάσει τη μείωση του ΦΠΑ στην κατανάλωση. Το Υπουργείο Ανάπτυξης αναμένει ότι η πτώση του ΦΠΑ θα διαμορφώσει νέες χαμηλότερες τιμές στα επίπεδα του 5% στην εστίαση, αφού αναγνωρίζει τις προσπάθειες συγκράτησης των τιμών στον κλάδο στο διάστημα που ο ΦΠΑ έχει αυξηθεί στο 23%. Την ίδια στιγμή το ΣΔΟΕ ξεκινά ελέγχους για να διαπιστώσει ποιες επιχειρήσεις καταστήματα άφησαν να περάσει μείωση του ΦΠΑ στην αγορά, καθώς έχει στην κατοχή του 4.000 τιμοκαταλόγους με τις παλιές τιμές.